Την απόφαση ότι όλε οι εταιρείε που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα καθημερινή καταγραφή των ορών εργασία όλων των εργαζομένων ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα με την απόφαση, καθίσταται υποχρεωτικό όλα τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με αυτή ώστε να περιφρουρηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, το δικαστήριο υποστηρίζει ότι προκειμένου να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπαλλήλων, απαιτείται μια αξιόπιστη και εφικτή λύση που θα επιτρέπει τη λεπτομερή καθημερινή καταγραφή των ορών εργασία, ώστε ο κάθε υπάλληλο να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή. Το δικαστήριο προβλέπει ότι όλα τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρουν συγκεκριμένε πρακτικέ για την εφαρμογή τη νέα οδηγία, λαμβάνοντα πάντα υπόψη τι αγκυλώσει αλλά και τα προβλήματα τη κάθε αγορά. Η απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή Ισπανικού Συνδικαλιστικού Φορέα κατά του τοπικού καταστήματο τη Deutsche Bank στη Μαδρίτη, οι ηθήνοντε του οποίου είχαν μόνο σύστημα καταγραφή των υπεροριών. Okay, the... Παράλληλα, το δικαστήριο τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, το 53,7% των Ισπανών εργοδοτών δεν κατέγραφαν ούτε τι υπερορίε των υπαλλήλων. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν την directive ακολουθώντα την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρα για το μέγιστο αριθμό ωρών εβδομαδιαία απασχόληση αλλά και τι άδειε των εργαζομένων. Την αντίθεσή του με την οδηγία εξέφρασε ήδη ο Σύλλογο Γερμανών Εργοδοτών.